Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Αγριαγή. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ότι θα δούμε από τα επεισόδια 26 έως το 30. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επεισόδιο 26, 24 Οκτωβρίου. Ο Άρης νιώθει να κρεμίζονται όλα γύρω του με αποτέλεσμα της εξέτασης DNA. Η Ελπίδα κατηγορεί την Όλγα ότι ξέρει για την τύχη του Νικόλα και της το κρύβει. Η Όλγα υπεκφεύγει με ψέματα. Ανάμεσα στη Μυρτό και στο Στέφανο αρχίζει να αναπτύσσεται εμπιστοσύνη. Ο Γιώργος αποφεύγει την Όλγα συστηματικά μετά από τα δημοσιεύματα σε βάρος της. Ο Άρης ανακοινώνει στην Ελπίδα ότι πρέπει να διακόψουν. Εκείνη διαλύεται και αυτός αποφασίζει να φύγει από το κτήμα. Επεισοδίο 27, 25 Οκτωβρίου. Η Όλγα προσπαθεί να αλλάξει την απόφαση του Άρη να παραιτηθεί, κάνοντάς του μια δελεαστική πρόταση. Η Ρένα ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσουν. Η Ελπίδα αδυνατεί να καταλάβει γιατί φεύγει ο Άρης και συγκρούεται μαζί του νιώθοντας προδομένη. Ο Γιώργος έχει αρχίσει να φτάνει κοντά σε πληροφορίες για την εξαφάνιση του Νικόλα Γαλάνη προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μιχάλη που νιώθει ότι ο εκκληός γύρω του σφίγγει. Ο Γιώργος πάει να στήσει παγίδα κατά της Όλγας έχοντας ως δόλωμα την Ρένα. Το σχέδιο του γυρίζει μπούμεραγκ και η Ρένα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο Θωμάς πιέζει την Αθηνά να το αποκαλύψει τι μυστικά ξέρει από το παρελθόν. Η δημοσίευση φωτογραφιών της Όλγας με τον Γιώργο τη στρέφει κατά του Αντώνη, θεωρώντας πως εκείνος βρίσκεται από πίσω, μέχρι που μαθαίνει ποιος είναι ο υπεύθυνο και ένα νέο μέτωπο ανοίγει για εκείνη. Επισόδιο 28, 26 Οκτωβρίου Ο Άρης σκέφτεται την πρόταση που του κάνει η Όλγα να βοηθήσει τον Μάνο να πάει στο εξωτερικό για θεραπεία, με την προϋπόθεση να παραμείνει ο ίδιος στην άγρια πλαγιά. Ψάχνει να βρει στοιχεία για την αγοροπολισία του κτήματος. Ο Γιώργος διαπιστώνει πόσο δύσκολος αντίπαλος είναι η Όλγα, αφού το σχέδιό του να την εκθέσει αποτυχάνει. Νέα δημοσιεύματα έρχονται στο φως, ανάμεσά τους μια φωτογραφία της Όλγας με τον Γιώργο σε τρυφερό τετατέτ. Ο Αντώνης έρχεται σε μετοπική σύγκρουση με την Όλγα. Ο Άρης σε αδιέξοδο δεν μπορεί να πει στην ελπίδα την αλήθεια ενώ η Ελπίδα του ζητάει να μείνει μακριά της. Η Άννα έρχεται πιο κοντά με τον Αλέξη, ενώ ξεκινάει μαθήματα με τον Μάνο. Η Όλγα βλέπει να ανοίγουν όλο και περισσότερα μέτωπα εναντίον της, καθώς ο Λουκάς της λέει πως έχει αποδείξεις πως αυτή παγίδευσε την αδελφή της. Ο Στέφανος προσπαθεί να βοηθήσει την Εύα να βρει τη μνήμη της, Χωρί να ξέρει βέβαια πω η Όλγα έχει σοβαρού λόγους να μην το θέλει αυτό και για κανένα λόγο. Επισοδή 29, 27 Οκτωβρίου. Η Όλγα παραπλανά τη μυρτώ με ψεύτικα στοιχεία για το παρελθόν. Η εμπλοκή του Λουκά στο ατύχημα του Αντώνη αποκαλύπτεται και η Όλγα το μαθαίνει. Ο Λουκά είναι έτοιμο να κατηγορήσει την Όλγα για την παγίδα που έστησε στη Ρόζα, εκείνη τον προλαβαίνει εκβιάζοντά τον. Ο Γιώργος νιώθει προδομένος από τη συμπεριφορά της Όλγας και αποφασίζει να στραφεί εναντίον της. Ο Κωστής παρουσιάζει πρόοδο και αυτό γλυκένει τον πόνο της ελπίδας για την άρνηση του Άρη. Ο Μάνος αρνείται την οικονομική βοήθεια της Όλγας, αλλά ο Άρης αποφασίζει κρυφά να φυλάξει τα χρήματα για τη θεραπεία του. Ο Αντώνης ζητάει διαζύγιο. Η Όλγα εκδηλώνεται ερωτικά στον Άρη επεισόδιο 30, 28 Οκτωβρίου. Ο Άρης προσπαθεί να αποφύγει ερωτικά την Όλγα, εκείνη του αναθέτει να διαρρήξει το σπίτι του Γιώργου, θέλοντας να καταστρέψει στοιχεία εις βάρο. της. Η Ρένα ζητάει από τον Αντένο να χωρίσουν οριστικά και αυτός καταρακώνεται. Όσο ο Θωμάς και η Αθηνά συγκρούονται για το αν πρέπει να μάθει ο Στέφανος για την υιοθεσία του, ο Γρηγόρης υποπτεύεται ότι η Αθηνά κάτι του κρύβει. Ο Θωμάς ανακαλύπτει σοκαρισμένος την πραγματική ταυτότητα του Στέφανου. Η Ελπίδα αισιοδοξεί για την υγεία του Κωστή και μελαγχολεί καθώς απομακρύνεται κι άλλα από τον Άρη. Ο Μιχάλης έχει ένα σχέδιο για να μαθαίνουν άμεσα τις κινήσεις της Όλγας. Ο Αλέξης και η Άννα έρχονται όλο και πιο κοντά. Ο Μάνος λυγίζει ψυχολογικά μπροστά στην Άννα. Ο Στέφανος βρίσκεται δίπλα στη Μυρτώ σε μια κομβική στιγμή. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν από τα επεισόδια 26 έως το 30 στη σειρά Αγριαγή. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.